Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι οι ειδήσεις από το Omnia TV. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι οι προσαχθέντες από την κοινωνική κατάληψη επιβίωση στη Θεσσαλονίκη. Το πρωί της Τρίτης η αστυνομία εισέβαλε στο χώρο όπου κατοικούσαν περίπου 30 άνεργοι, άστεγοι και άποροι, προσήγαγε τους ενίκους και σφράγισε τον χώρο χτίζοντας την είσοδο. Τελικά όλοι οι προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να κινηθούν διαδικασίες εναντίον τους, ακόμα και εκείνων που δεν διέθεταν νομιμοποιητικά έγγραφα. Τους 27 καταληψίες προσφέρθηκε να φιλοξενήσει σε δύο ξενοδοχεία της πόλης η φιλόπτωχος αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης για 3 μήνες. Νέο περιστατικό ρατσιστικής βίας, αυτή τη φορά στην Ιταλία, σημειώθηκε χθες. Στην πλατεία Νταλμάτσια, στη Φλωρεντία, ένας 50χρονος, μέλος ακροδεξιού πολιτικού σχηματισμού, άνοιξε πυρ εναντίον μικροπολιτών αφρικανικής καταγωγής και αυτοκτόνησε αφού σκότωσε πρώτα 2 ανθρώπους. Το γεγονός έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς δεν έχουν σημειωθεί εκεί άλλα περιστατικά ρατσιστικής βίας. Σε 6 χρόνια κάθειρξη, κατασυγχώνευση και δεκαετή στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων καταδικάστηκε πρωτόδικα ο απόστρατος πλέον αξιωματικός της αστυνομίας Χρήστος Ευθυμίου για βασανιστήρια που είχε διαπράξει εις βάρος 2 νέων, όντας αρχιφύλακας το 2002. Ο Ευθυμίου καταδικάστηκε σε 5 ετή κάθειρξη για καθεμιά από τις 2 περιπτώσεις, ωστόσο άσκησε έφεση αμέσως με ανασταλτικό χαρακτήρα και αφέθηκε ελεύθερος. Ο αστυνομικός είχε βασανίσει τους 2 νεαρούς με ηλεκτροσόκ. 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες στη Χάμα της Συρίας μετά από επίθεση των στρατιωτικών δυνάμεων του καθεστώτος Άσαντ. Παράλληλα, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε διάφορες πόλεις στα σύνορα της Συρίας με το Λίβανο και 2 άνθρωποι σε λιβανική πόλη τραυματίστηκαν όταν δυνάμεις του καθεστώτος Άσαντ πέρασαν τα σύνορα και άνοιξαν πυρ. Οι αιματηρές διαδηλώσεις στη Συρία τείνουν να γίνουν ένα καθημερινό φαινόμενο, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, οι θάνατοι στη Συρία έχουν ξεπεράσει τους 5.000. Αύριο Πέμπτη θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις αλληλεγγύης στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης που αναβλήθηκαν σήμερα. Ο κοινωνικός χώρος της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να εκενωθεί από το Δήμο Αθηναίων, ώστε να χρησιμοποιηθούν τα κτίρια για γραφεία υπηρεσιών του Δήμου. Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης έχει διαμορφωθεί από τους κατοίκους της περιοχής σε χώρο ελεύθερης έκφρασης, καλλιτεχνικών και πολιτικών εκδηλώσεων. Αυτές ήταν οι ειδήσεις από το Omnia TV. Σας ευχαριστούμε που ήμασταν μαζί σας. Καλό σας βράδυ.